Κύριε Μίχαλε, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε όσα είπατε, για να σας βλέπω υπατμών. Έχετε και όλοι εσείς πολλά κανάλια που πάτε και... για πέστε μου, θα έχουμε συμφωνία την Παρασκευή ή δεν θα έχουμε? Θέλω να ελπίζω ότι πρώτον θα υπάρχει συμφωνία, γιατί έχουμε πει ποιο θα ήταν το καταστροφικό σενάριο σε περίπτωση που δεν θα είχαμε συμφωνία. Ναι. Έχουμε πει ότι στους πρώτους τρεις μήνες ο μέσος Έλληνας θα χάσει 60 με 80% της αγοραστικής του δύναμης εφόσον πηγαίναμε στη Δανία. Τώρα πόσο θα χάσει? Κοιτάξτε, με αυτό το μείγμα της οικονομικής πολιτικής είναι μια τακτική σαλαμοποίησης, οφείλω να το πω. Είναι ηφαισιακά τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Όταν λέτε ηφαισιακά, εννοείται περισσότερη πτώχευση. Ναι, φτώχεια. Βεβαίως, περισσότερη φτώχεια. Καταρχάς δεν θα μπορέσει. Αυτό θέλω να. Δηλαδή, στη μια περίπτωση πάει στην καταστροφή που λέτε στο θάνατο, στην άλλη πάει πού? Στην πιο πολύ φαβέλα. Πολύ φαβέλα κάτω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ένα είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε με αυτά τα μέτρα, ιδιαίτερα μετά την εμπειρία που έχουμε ζήσει τα τελευταία 5,5 χρόνια, έχουν εξαντληθεί πλήρως οι επιχειρήσεις. Η φοροδοτική δυνατότητα του Έλληνα επιχειρηματία έχει προπολού εξαντληθεί. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι χωρίς συμφωνία, ναι, δεν θα έχουμε επενδύσεις, οι άνεργοι δεν θα γιατί βρίσκουν δουλειά. Γιατί είχαμε πριν με τις συμφωνίες. Κύριε Τράγκα, τώρα κοιτάξτε, εγώ ξέρετε δεν μιλάω, μιλάω κομματικά, ναι. Αλλά σαν αγορά, σαν οικονομία, σαν ναι. Μικρομεσαίο, σας λέω ότι μέχρι και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο υπήρχε μια σταθερότητα. Εγώ δεν μιλάω ούτε για ανάπτυξη ούτε για τίποτε. Μιλάω για μια σταθεροποίηση της αγοράς και της οικονομίας πέρυσι το Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα. Ξέρουμε όλοι τα γεγονότα, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τώρα την κριτική μας για το τι έγινε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και ο Σαμαράς είπε ότι τον πιέζανε να πάρει μέτρα φοβερά. Και ο Σαμαράς και είπε ότι κάθε μέρα ανεβάζαν τον πύχη. Κύριε Τράγκα, και τελικά φαίνεται έφυγε, έκανε με ελαφρά πηδήματα. Θεωρώ την ασωστή επιχειρηματολογία απέναντι στους εταίρους και δανειστές. Εάν πραγματικά δείξουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι, εάν θέλουμε να παλέψουμε αυτό το μέτωπο της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του λαθρεμπορίου, του παρεμπορίου. Εκεί χάνει η ελληνική οικονομία λεφτά. 6 δις χάνουμε από την παρεμπορική δραστηριότητα, ναι, και το λαθρεμπόριο ετησίως. Τώρα που μπαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι, οι οποίοι κάποια στιγμή θα μπουν στο παρεμπόριο, εσείς τι θα κάνετε? Θα τους πείτε μην μπαίνετε? Δεν είναι θέμα να μην πω. Και να, σας, να το πω. Όχι, εγώ, δεν το λέω μπορώ. Για εσάς, προς Θεού. Δεν το προσωποποιώ. Εάν όμως έχω κλείσει τις πύλες εισόδου μου, όπως ανέφερα νωρίτερα. Τελωνίο κήπο, Ιγουμενίτσα. Να πάρει φόρα, ναι. Με συγχωρείτε, η κυβέρνηση να βάλει πολυβόλα στα νησιά, τι να κάνει? Δεν θέλω να βάλει πολυβόλα. Πώς θα τα κλείσει? Σας μου λέτε για παρεμπορική δραστηριότητα. Ναι. Εάν δεν υπάρχει εμπόρευμα, δεν μπορούν να ασκήσουν το παρεμπόριο. Το παρεμπόριο δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα, ο τελευταίος κρίκος αλυσίδας που είναι ο λαθρομετανάστης που βρίσκεται στο κέντρο, ναι, των Αθηνών ή οποιασδήποτε άλλη πόλη. Mm-hmm. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε αρθρώα εισαγωγή, γιατί δεν είχαμε θωρακίσει τα σύνορά μας. Είτε τα υδάτινα, είτε της Βορείου Ελλάδος, κυρία και που γυρνιάζουν με την Τουρκία. Εάν λοιπόν προχωρήσουμε σε κατάλληλα μέτρα, σε μέτρα τα οποία είναι εφικτά και μπορούμε από αύριο το πρωί να τα θέσουμε σε εφαρμογή, τότε λύνουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του δημοσιονομικού κενού και δεν χρειάζονται ούτε αυτά τα μέτρα και μπορούμε με ψηλά το κεφάλι να αντιμετωπίσουμε τους εταίρους και δανειστές μας.